Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του επίπεδου προγραμματισμού, οργάνωσης και σχεδίασης της Δημοτικής Αρχής. Είναι η μεσαία ράμπα φορτοεκφόρτωσης του λιμανιού από τις 8 Νοεμβρίου του 2021, που προσέκρουσε το πλοίο Νήσο Σάμος και υπέστη μερικές υλικές ζημιές. Ακόμα βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Προχθές ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και μεταθέτει τις εργασίες για το Σεπτέμβριο. Μα την ευθύνη την έχει από την ημέρα που προσέκρουσε το πλοίο, από τον Νοέμβριο. Και μέχρι σήμερα ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει σε ένα έργο, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι κάτι μεγάλο, είναι μια επισκευή μικρής κλίμακας που μπορεί να γίνει. Βέβαια, αν είχε φροντίσει η Λιμενική Επιτροπή να υπάρχουν τα συγκεκριμένα λάστιχα που βάζουν τους προσκρουστήρες, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η ζημιά από το πλοίο. Επιπρόσθετα, όσον αφορά την οργάνωση και τη σχεδίαση, δείτε ότι χρειάστηκε να γκρεμίσουμε την ακραία ράμπα που στήχησε ένα σωρό λεφτά και χρειάστηκαν και χρήματα για να γκρεμιστεί, για να χτίσουμε μια καινούρια. Όπως επίσης δείτε και στο τελωνείο το τι γίνεται με τους τουρίστες που έρχονται από την απέναντι χώρα και αναγκάζονται να βρίσκονται αρκετή ώρα κάτω από έναν καυτό ήλιο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και το θέμα του μαυροκορδάτικου. Είχαμε τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής, παλινοδίες και προχειρότητες που ανάγκασαν τον επενδυτή να αποχωρήσει από το μαυροκορδάτικο, αφού στοιχειοδός η Δημοτική Αρχή και τα αρμόδια τμήματα δεν μπόρεσαν να σταθούν δίπλα στον επενδυτή για να υπερκεραστούν όλα τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν ώστε να ξεδιπλωθεί η επένδυση στο μαυροκορδάτικο. Όσο δε για τις παρεμβάσεις στα Σαλάγωνα και στα Γκέλια, εκεί το λόγο τον έχουν οι ιδιοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με τη δικογραφία που σχηματίζεται. Τι να πει κανείς για τις επεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής. Όσον αφορά δε για το μαυροκορδάτικο, επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο να συμπληρώσω και τελειώνω. Επλήγει ανεπανόρθωτα με την ενέργεια αυτή, την αποχώρηση του επενδυτή, η αξιοπιστία της Δημοτικής Αρχής. Και πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάποιος άλλος ώστε το εγχείρημα να μπει σε μια νέα βάση.